Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας εδώ σήμερα στο μάτι της Κραουνάκης. Ο Κράου. Μ' άρεσε το Κράου που είναι εδώ στα βέβαια. Καλό, ναι. Το Κράου πολύ ωραίο. Τα πολύ beloved με λένε Κράου. Να σου πω, εσύ που είσαι τόσο σπουδαίο συνθέτη. Το λέω εγώ, μην το άστο, μην με απαντήσει. Πες ναι. Αποδέχεις κανέναν άλλον Έλληνα, σύγχρονο. Συνθέτη. Ναι. Βεβαίως. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου καταρχήν. Ο Ξεδάκης. Ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου. Ο Περίδης μ' αρέσει. Ο Κώστας ο Λιβαδάς μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Τσακνής. Έχουμε παιδιά. Είπες πολλούς. Κορυφαίες λαϊκές ελληνικές φωνές. Στανίση. Στανίση. Μεγάλη κορυφαία από τις γυναίκες πιστεύω, τις λαϊκές. Άντρες. Ο Δημήτρης. Ο Μητροπάνος. Ο Μητροπάνος και ο Μπάση φυσικά. Τον έχεις βγάλει εσύ τον Μπάση. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι ο Μητροπάνος είναι. Κορυφαία ελληνική φωνή. Είναι αυτή τη στιγμή ο Μητσιάς. Πάντως είδες. Άλλο Στανίση δεν θα έλεγε. Κατάλαβες. Ναι. Και να το πείτε δεν θα το έλεγε. Μα είναι σπουδαία. Είναι σπουδαία. Εμείς την είχαμε καλεσμένη και είναι. Είναι πολύ σπουδαία. Η Πίτσα Παπαδοπούλου. Σπουδαία λαϊκή φωνή. Εσύ κλέβεις από κάπου. Έχω κλέψει τους πάντες πιστεύω. Έλα τώρα. Απλώς το κάνουμε φίλτρο. Δηλαδή. Έχω κλέψει Χιώτη, Χατζηδάκη, Ζαμπέτα, Rolling Stones, Beatles, Σαντάνα, Ατίξ, Γιούλ, τους Μουζάκη. Και γιατί δεν μας φαίνεται. Γιατί εκείνη την ώρα που το μίξερ γεννάει κάτι, αυτό το νομίζω δεν υπάρχει συνθέτη στον κόσμο σύγχρονο. Ίσως εκείνη είναι η έμπνευση, σπίθα. Επειδή ακούω πολύ μεγάλα, ας πούμε, ακούς τους Gotham Project, έχουν κλέψει το σύμπαν, ας πούμε. Mm-hmm. Μου δώσανε τελευταία μια ομάδα Γάλλων, η οποία ασχολούνται με το τάγκο, ετικέτα ότι είμαι ο specialist Έλληνα στο τάγκο. Περίμενα να πούνε, γιατί πραγματικά έχω γράψει πάρα πολλά ταγκό και ένα για την παράσταση εξαιρετικό, και μου εμφανίσαν το «Αυτή η νύχτα μένει» σαν πολύ σημαντικό μου ταγκό, και όταν μου το δείξαν χορογραφημένο σαν ταγκό, ας πούμε, κατάλαβα, ας πούμε, αυτό, ότι και το ζεμπέκικο τελικά περιέχει ταγκό. Δηλαδή πάμε σε αυτό που λέει ο Λόρκα Ντουέντε, δηλαδή τι βγαίνει από την ψυχή, τι βγαίνει από μέσα. Εσύ τι ακούς όταν είσαι σπίτι, ακούς μουσική καταρχήν? Ακούω Μπαχ πάρα πολύ, ακούω έναν πολύ σημαντικό Ευρωπαίο σύγχρονο, τον Αρβό Πάρτ, ένα πολύ σημαντικό, καθώς τι είναι, κλασικό, θρησκευτικό συνθέτη σύγχρονο, ναι. Εξαιρετικό συνθέτη, σε βοηθάει πάρα πολύ. Πώς λέγεται? Ναι. Αρβό Πάρτ, το Πάρτ με δύο τελίτσες από πάνω. Ένα πολύ αγαπημένο μου μάθημα, κυρίως όταν πρόκειται να κάνω live, είναι το εξάρισι D με τα live του Duke Ellington με την Ella Fitzgerald και τον Armstrong, τα οποία με βοηθήσανε πάρα πολύ όταν είναι πρόκειτο να κάνω το πρώτο μου live, να πάρω ήχους και χρώματα και στυλ. Το έχω βέβαια αυτό το στοιχείο στο προσωπικό μου performance πάρα πολύ. Τι άλλο ακούω πολύ, ο Ζαμπέτας μ' αρέσει πάρα πολύ, και μια τραγουδίστρια την οποία μπορώ να ακούω συνέχεια είναι η Γαλάνη. Ξεκινάνε τώρα μαζί με την Αλεξίου στο Παλάσιο, με ναι, τις παραστάσεις. Είναι δώρο πιστεύω για την πόλη αυτή η σύμπραξη. Ποιον άνθρωπο έχεις ανάγκη όταν ξεκινάνε τα live? Φωνάζω μερικούς φίλους πριν από τις παραστάσεις, όχι μόνο τις προσωπικές μου αλλά κυρίως της Πείρας, που είναι ο Μαστοράκης, ο φίλος μου ο Γιαννίδης, ο Μανιώτης, η αδερφή μου, η Λίνα. Είναι η κολλητή σου. Στις γενικές, ναι, τους φωνάζω. Να δω που μπάζουμε. Και στα δύσκολα, τα προσωπικά. Στα δύσκολα δεν θέλω κανέναν. Την πετσέτα. Είναι πολύ άσχημη ώρα. Ναι, πώς αντιδράς? Την παλεύω μόνος μου. Αν είσαι μόνος σου, πόσο δύσκολο? Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάποιος για να βγάλεις έναν κακό χαρακτήρα, νεύρα, βρουλιαστά κτλ. Κοίταξε, όταν μας βγαίνει το κακό μας, νομίζω πρέπει να το ξορκίζουμε μόνοι μας. Δεν μας θέλει κανείς εκείνη την ώρα να ξεσπάσουμε πάνω. Παίρνω τα μάξι, πάω μια βόλτα, ουρλιάζω στα πέλαγα, μου έχει πει ο γιατρός. Με τα χρόνια γράφω πια την ώρα εκείνη. Δηλαδή. Δεν θες να έχεις σημείο να φοράς έναν άνθρωπο, δηλαδή? Και όταν είσαι ερωτευμένος, τι κάνεις? Είμαι συνέχεια έτσι κι αλλιώς, οπότε. Είσαι μονίμως ερωτευμένος? Ναι, εννοείται. Πώς αλλιώς? Μπορείς. Αλήθεια. Πώς αλλιώς? Αυτό είναι η βενζίνη. Και δεν έχεις ανάγκη να είσαι με τον σύντροφό σου πολλές ώρες μαζί? Όχι. Πώς σημαίνει αυτό? Ο έρωτας σημαίνει ότι έχω ανάγκη του άλλου. Μπα.
Εσύ πώς είσαι. Ο έρωτας είναι αυτό που μας βοηθάει να επενδύσουμε τα επόμενα όνειρά μας, κατά την άποψή μου. Αν ο άλλος σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, mm-hmm. όσο καιρό και να κάνεις να τον δεις, που έχει συμβεί στη ζωή και μου συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή, εσύ μπορεί να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο που έχεις να τον δεις πολύ καιρό, ας πούμε. Βεβαίως, ναι. Πόσο καιρό. Ένα μήνα, δύο, τρεις. Ναι. Πολλές φορές οι δουλειές δεν μας επιτρέπουν. Αλλά εντάξει, και εννοείς στην ίδια πόλη, εννοείς. Και όχι και ναι. Γιατί δεν είναι και, δεν είναι και ο χρόνος. Οι άνθρωποι έχουν δουλειές πια και μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερες. Στα μάτια ερωτεύεσαι εύκολα. Όχι. Επί της ουσίας. Πόσες φορές έχεις ερωτευτεί τη ζωή σου, δηλαδή. 5-6. 5-6 φορές. Mm. Και σου κρατάει πολύ, σου περνάει. Ναι, γιατί είπες ότι είσαι βαριές. Κρατάει πολύ. Ο έρωτος κρατάει πολύ. Ναι, μένω εκεί μέχρι να. Και είναι βενζίνη. Και είναι. Βενζίνη. Δεν είναι. Για όλους μας, νομίζω. Και όταν σου τελειώνει. Γράφει. Γράφω τίποτα σπαραξικάρδια εκεί. Γράφεις έτσι. Οπωσδήποτε. Και τα πιο σπαραξικάρδια τα έχω γράψει. Το αυτή νυχταμένη ή γραφτεί για έναν έρωτα που τέλειωσε. Άρα ναι. Τα καλύτερά μας τα γράφουμε τα καλύτερα, συγγνώμη, όταν πονάμε ή όταν προσπαθώ είμαστε. Προσπαθώ να μην τα γράφω την ώρα εκείνη, γιατί αρκετοί φίλοι, παλαιότεροι συνάδελφοι και πολύ σοβαροί μου έχουν πει: μην γράφεις την ώρα που είσαι down. Γιατί νομίζεις ότι είναι καλό, ενώ δεν θα είναι πάντα. Αυτή η νυχταμένη είναι. Ναι. Συγκλονιστικό, δεν είναι απλώς καλό. Καλό είναι να έχει περάσει ο πόνος. Λίγο μετά τον πόνο, ε. Να είσαι λίγο ψυχρή. Όταν είσαι σε ανάταση, ψυχική εφορία. Και λόγω. Πάλι γράφω δραματικά. Εγώ έχω μια άνεση στα δραματικά, δεν ξέρω γιατί. Στο θέατρο, όχι πάντα. Εδώ στην παράσταση έχω γράψει πολύ αστεία τραγούδια. Δεν είναι αστεία τραγούδια στην παράσταση. Πολύ, πολύ. Ναι. Πολύ. Όχι όλα, αλλά κατά κόρον αστεία. Βέβαια και στις κωμωδίες γράφω δραματικά. Θυμάμαι μια φορά έγραφα μια κωμωδία στην Κάτια την Ταντουλάκη με τον Μαρίνο. Του Αλέξανδρου του Ρίγα και τους πάω τα τραγούδια στην πρόβα, κάθομαι στο πιάνο τα παίζω και λέει Κάτια Έντρομη με αυτό το ψυχρό κωμικό ύφος: Αλέξανδρε, δεν είπες στο σταμάτη το έργο, είναι κωμωδία. Και εν τέλει τι έγινε. Έγινε πάρα πολύ μεγάλο σουξέ και πήρα και βραβείο μάλιστα για αυτή τη μουσική, δύο βραβεία και η παράσταση πήγε 3 χρόνια, έκανε μεγάλη επιτυχία. Τώρα το καλοκαίρι που έπαιξες στο θέατρο. Πέρσι το καλοκαίρι, ναι. Πρόπερσι. Πρόπερσι ήταν. Πρόπερσι έκανα ψαχαρνίς με το γατζάκι. Ναι. Άστο αυτό. Γιατί άστο, πώς. Απαπαπα, δεν το ξανακάνω ζωή μου αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ωραίο. Υπέροχο. Εγώ σε έβλεπα σε συνεντεύξεις, δεν τρομερό δώρο. Τρομερό. Τα έδωσα όλα. Τα έδωσα όλα. Έδωσα την ψυχή μου σε αυτό το πράγμα. Αλλά πήρα μεγάλη χαρά στην Επίδαυρο. Ναι. Ειδικά το δεύτερο βράδυ που είχα τελείως χαλαρώσει και ενώθηκα με το χώρο, ας πούμε, κυριολεκτικά. Χάθηκα δηλαδή μέσα στο χώρο και ένιωσα και το σύμπαν αυτό με αγκάλιασε. Ήμουνα μερικά εκατοστά πάνω από τη γη αυτό σοβαρής άνθρωπος. Κατάφερα, ας πούμε, να ενωθώ με το Διόνυσο, πιστεύω, το δεύτερο βράδυ. Ήτανε πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Έκανα πάρα πολύ ώρα μετά να ξαναγειώσω. Γιατί και, τότε λες, δεν θέλω να το ξανακάνω. Πήρε 6 μήνες απόλυτης καλογερικής πειθαρχίας και δεν είμαι καθόλου πειθαρχημένος άνθρωπος. Εγώ το λέω και δεν το πιστεύουνε. Τώρα που έχω κάποια live στη Βόρεια Ελλάδα, περνάω πολύ δύσκολη εβδομάδα γιατί θέλω να μαζεύω ενέργεια για να μπορώ την ώρα που βγαίνω στη σκηνή να μην σκέφτομαι. Ο άνθρωπος στη σκηνή, το λέμε και με τους συναδέλφους στη Σπύρα, και μες στο σιγά τα αίματα, είναι σαν αιωρούμενο μετέωρο πλάσμα μέσα σε ένα σκοτεινό σύμπαν. Για να μπορέσει να ενωθεί με τις ψυχές που έχεις απέναντί σου, πρέπει να φύγεις από τον εαυτό σου. Να μην σκέφτεσαι εσένα και την ώρα, αλλά αυτούς. Θεωρητικά το λες αυτό. Δεν κάνεις. Αν μπορείς να ανοίξεις τόσο πολύ ώστε. Λέει, το λες, ας πούμε, και αστρικά, ας πούμε. Ναι, πρέπει να ανοίξεις όσο μπορείς περισσότερο να ανοίξεις, να φύγεις από τον εαυτό σου. Είσαι θρήσκος, Σταμάτη. Πιστεύω σε ένα Θεό, τον οποίο αναγνωρίζω για δικό μου και νομίζω τον έχω φάει πια. Τον έχω καταπιεί. Τι εννοείς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνω υπερβολές θρησκοληψίας για να τον έχω δικό μου, ναι. Έχεις περάσει δηλαδή από φάση θρησκοληψίας, αλήθεια. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι τον φοβούνται. Ναι. Ο μέγας εχθρός είναι ο φόβος στη ζωή, παιδιά, τέρμα. Ό,τι φοβάσαι παθαίνεις. Εσύ τι φοβάσαι.
Και εγώ το η μοναξιά δεν τη φοβάσαι. Αν σκέφτεσαι κάτι που θα συμβεί κακό, θα γίνει. Το βίαιο θάνατο φοβάμαι μόνο. Μόνο αυτόν τον θάνατο που μπορεί να σου κοπεί το κεφάλι σε ένα δυστύχημα ή να πνιγεί και να μην μπορεί να πάρει ανάσα. Ή να καεί και τα λοιπά. Τα μιλάμε τέτοια τώρα πρωί-πρωί. Αυτό φοβάσαι, το βίαιο θάνατο μόνο. Ναι, τον απότομο θάνατο ή τον αργό. Την απώλεια. Προσώπων την έχω βιώσει πια, παιδιά, την έχω συνηθίσει. Ναι. Ναι. Τόσο πολύ. Ναι, αντιπαρέρχομαι. Πολύ δυνατό αυτό ναι, που λες. Προημερών πέθανε ένας φίλος μου, πολύ σπουδαίος μουσικός, ένας εξαιρετικός μπασίστας, ο Λέκος ο Παρασκευόπουλος. Θυμήθηκα τις στιγμές στα live που έχουμε περάσει μαζί. Είπα μια ευχή για την ψυχή του και τέλος. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει κι άλλη πίστα. Λες, ε. Ου. Πώς είναι. Θέλω να υπάρχει κι άλλη πίστα. Ξέρω εγώ, πιο ελαφρά όλα. Σαν αυτά τα κόμιξ του Αρκάς. Τι ωραίος άνθρωπος είναι. Πολύ. Ε, φοβερός. Τίποτα θα έρθείτε στην παράσταση. Αφού οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι. Θα έρθείτε οπωσδήποτε. Για την παράσταση. Βλέπω τόσο νέα παιδιά, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Από όπου και πώς τον κοιτούν και στην αρχή του βλέπουμε τώρα και βλέπουμε πλάνα. Βλέπουμε τώρα την παράσταση. Στην Αθηναίδα. Με το Δήμο. Στα μάτια Κραουνάκης. Σιγά τα αίματα. Σιγά τα αίματα. Εσύ κάνεις τα casting. Βοήθησα πολύ εδώ στο casting. Ζήταγα πολλά χρόνια από έναν πολύ καλό συγγραφέα, από τον Άκη το Δήμο, ο οποίος έγραψε βραβευμένος, έχει γράψει το περίφημο «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης», το οποίο έκανε μεγάλη καριέρα κι αυτό. Νομίζω και το «Σιγά τα αίματα» θα κάνει μια εξίσου μεγάλη καριέρα. Και μας έγραψε μια παροδία. Η παροδία είναι ένα είδος, και ο Γεωργουσόπουλος των Φώτων, μια τεράστια κριτική, ευτυχώς άκρος επενετική για μας. Όπου εξηγεί τι είναι αυτό το είδος το οποίο οι συγγραφείς το πιάνουν σπάνια. Και το οποίο τη διαχειρίζεται ένα πολύ γνωστό μύθο. Ο Μπόστ, ας πούμε, το έκανε σπουδαία. Ο Άκης πήρε την Ορέστια και την έβαλε στο σπίτι του καθενός μας. Πόσο Ορέστια μπορεί να είναι το σπίτι του κάθε Έλληνα αυτή τη στιγμή, από αρχαιοτάτων μέχρι νυν. Το έφερε στο τώρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα. Οι φόνοι στη σκηνή πάνε και έρχονται, σχεδιάζονται συνέχεια φόνοι οι οποίοι δεν γίνονται ή ακυρώνονται από μια από ένα λάθος, από ένα γκάγκ, από μια έτσι φρικτή συνωμοσία που δεν πέτυχε. Υπάρχει παρόν ο Εσχύλος, ο οποίος είναι όπως ο κομπέρος. Παίζει ο Εσχύλος, είναι πάνω στη σκηνή. Ναι, είναι επισκηνής και είναι ο Μπάμπης ο Γούσιας, θα τον δείτε, είναι το δούμε μετά. Το παιδί με το καπέλο. Ο οποίος είναι ο κομπέρο, όπως ήταν στο καμπαρέ αυτός ο Τζοέλ Γκρέι, ας πούμε. Που... Εδώ είναι ο Εσχύλος ο κομπέρο, ο οποίος είναι και μπάτλερ μες στο σπίτι. Και είχα την ιδέα όταν πρότεινα στην Αθανασία Καραγιανοπούλου στην Επίδαυρο να μας το σκηνοθετήσει, γιατί σκέφτηκα ότι είχα φάει κόλλημα να το κάνουν μόνο αγόρια. Να το παίξουν μόνο αγόρια, ας πούμε. Και η Αθανασία της άρεσε πολύ η ιδέα. Όπως στις αρχές. Ναι, αλλά επειδή το έργο πια δεν είναι τραγωδία και δεν θέλω να εμπλακεί καθόλου ή να παρασυρθεί ο κόσμος ότι είναι ένα έργο βαρύ, είναι πραγματικά κατούριμα στο γέλιο. Τσιρίζουν στην αίθουσα, γίνεται χαμός με τον κόσμο. Πολύ προχωρημένη πάντως. Τώρα δηλαδή από τα πλάνα, από τα ρούχα, τη σκηνοθεσία. Και τα λαντούχα παιδιά όλα από τη φέρνη. Όλοι τους σκίζουν. Και επαγγελματίες δηλαδή βλέπεις είναι σκίζουν, και στις χορογραφίες. Παιδιά, εδώ πεθαίνουμε στη δουλειά. Αυτό πρέπει να σας πω, ότι ρίχνουμε δουλειά νομίζω 4 με 5 πόσα φορές. Πόσα παιδιά, πόσα άτομα είστε. Είναι 9 αγόρια και ο Άρης ο Βλάχος στο πιάνο. Ένα πιάνο και 9 αγόρια. Πέφτει τριπλή ή τετραπλή δουλειά από ό,τι στους άλλους θειάσους. Στις πρόβες, εσύ. Παιδιά, το μουσικό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι δύσκολο πολύ. Το μουσικό, επειδή δεν έχουμε καθόλου εκπαίδευση στην Ελλάδα στο είδος αυτό, αλλά καθόλου. Ή πρέπει να είναι πολύ ταλαντούχος ο performer, αλλά και να συνδυαστούν. Βέβαια στην ομάδα 12 χρόνια πια το έχουμε κατακτήσει αυτό. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ένα show ετοιμοπόλεμη. Εδώ κάναμε ένα πρόγραμμα στο ραδιόφωνο προημερών 2 ώρων χωρίς καμία προετοιμασία. Μάλιστα. Το έχουμε.